φωνάζοντας συνθήματα, ζήτησαν να μην σταματήσει η επένδυση γιατί, όπως λένε, θα μαραζώσει η περιοχή. Με πορεία στο Παλαιοχώρι αποφάσισαν κάτοικοι της Βόρειας Χαλκιδικής και εργαζόμενοι στα μεταλλεία να διαδηλώσουν την αγωνία τους για την ένταση που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες στην περιοχή εξαιτίας της επένδυσης χρυσού. Οι κάτοικοι που είναι υπέρ της επένδυσης τονίζουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ανεργία και τα εγκαταλελειμμένα χωριά. Εδώ σήμερα συγκεντρώνονται οι κάτοικοι της Βορείου Χαλκιδικής, οι οποίοι αγωνιούν για την επένδυση και για την εργασία. Έρχονται κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι κινούμενοι από διάφορα συμφέροντα και θέλουν να σταματήσουν την επένδυση με οποιονδήποτε τρόπο. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να μην το επιτρέψουμε αυτό το πράγμα. Θέλουμε να γίνει επένδυση, να έχει ο κόσμος εργασία, να υπάρχει στην περιοχή ευημερία. Λοιπόν, σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κάποιοι θέλουν να παίξουν το παιχνίδι τους, εμείς αυτό το πράγμα δεν θα το επιτρέψουμε. Είμαστε εδώ να διαδηλώσουμε υπέρ της εργασίας. Υπέρ της εργασίας, μια εργασία που έχουμε όλοι το δικαίωμα να εργαστούμε, μια που το έχουμε στον τόπο μας αυτό το προνόμιο. Σε μια κρίση, σε μια στιγμή κρίσιμη που η Ελλάδα μαστίζεται από την ανεργία λόγω των οικονομικών προβλημάτων που όλοι γνωρίζουμε. Θέλουμε να μείνουμε στον τόπο μας, να μην γίνουμε μετανάστες και να φύγουν οι ξενόφερτοι που φέρουν εδώ κάποιοι άλλοι να διώξουν εμάς εδώ. Ο τόπος είναι δικός μας. Θέλουμε την ανάπτυξη στην περιοχή μας και όχι να δίνουμε ότι είμαστε οι τραμπούκοι και οι μη οικολόγοι. Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης της περιοχής μας, υπέρ των εργοστασίων που δεν θα μολύνουν ποτέ την περιοχή μας. Και εμείς είμαστε οι οικολόγοι και εμείς δεν θέλουμε την καταστροφή σαφώς και δεν υπάρχει θέμα καταστροφής. Δεν υπάρχει όταν υπάρχει κράτος σαφώς και μιλάμε ότι γίνονται πάντα οργανωμένα όλα. Δηλαδή η επένδυση που πάει να δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή στις σκουριές και στην περιοχή της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής είναι αυτή που θα δώσει ζωή σε εμάς, στον τόπο μας, στα μαντεμοχώρια. Οι κάτοικοι ζητάνε να επικρατήσει σύνεση στην περιοχή και να αποφεύγονται τα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Εμείς, η τοπική κοινωνία μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα και αν κάποιοι έχουν καταλάβει ότι η τοπική κοινωνία δεν πάει σύμφωνα με αυτά που θέλουν και κουβαλάνε από όλη την Ελλάδα ανθρώπους για να περάσουν τις δικές τους απόψεις, συγγνώμη αλλά με συγχωρείτε, αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος και διχάζει την τοπική κοινωνία. Εμείς εδώ, σαν κάτοικοι της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, έχουμε και μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Η περιοχή μας έχει μαραζώσει και πρέπει επιτέλους να έχουμε δουλειά και όχι ανεργία. Δηλαδή, η άλλη ανέχεια δεν μπορούμε, δεν την αντέχουμε να πούμε. Έχουμε παιδιά, το δημοτικό μας έχει γίνει, δεν έχει ούτε 60-70 παιδιά, αυτό μαρτυράει πιστεύω άλλα πράγματα και πρέπει επιτέλους αυτή η επένδυση να γίνει. Απλά να είναι ανοιχτή η δουλειά και για δουλειά βέβαια. Για μυροκαματάκι είμαστε. Για ποιον άλλο λόγο μπορεί να είμαστε. Δεν υπάρχει τίποτα. Αν και αυτό τελειώσει είμαστε πεθαμένοι όλοι οι Χαλκιδικοί. Από αυτό περιμένουν όλοι οι Χαλκιδικοί και η ψήφοι Θεσσαλονίκη.